Έχουμε κοντά μας, έχουμε την ευλογία να φιλοξενούμε το γέροντα Σάβα Λαυριώτη. Ευλογείτε, γέροντα Σάβα. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας αγιάζει και εσάς και το εκλεκτό σας ακροατήριο. Ευχαριστούμε. Πάτερ Σάβα, εδώ πέρα έχουμε... Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Καλή Σαρακοστή, καλή πρόοδο να έχουμε. Τι να πω, είμαστε λίγο σε απογοήτευση γενικώς οι Έλληνες τώρα. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση στα επίπεδα, όχι μόνο πια να χειροτερεύει, όχι μόνο σε επίπεδο οικονομίας, αλλά να χειροτερεύει πια στα εθνικά θέματα και σε συνάρτηση μάλιστα και με τα όσα συμβαίνουν δηλαδή στην Εκκλησία, τα οποία εσείς τα βιώνετε και από πρώτο χέρι, απορεί κανείς και λες τώρα σε αυτή τη χώρα και ως Έλληνας Χριστιανός Ορθόδοξος, πού μπορώ να ακουμπήσω και να βρω παρηγοριά. Ναι. Η Ελλάδα βάλεται από παντού, εδώ και πολλά χρόνια, αλλά τώρα έτσι και έτσι. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι αυτή η προδοσία δεν γίνεται μόνο μέσα από τους εκκλησιαστικούς κύκλους που εμείς τα παρακολουθάμε πιο στενά, αλλά και στον πολιτικό κόσμο η προδοσία είναι άνευ προηγουμένου. Είναι πριν από 30-40 χρόνια ότι καν θα σκεφτόμασταν ότι θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε αυτά τα σημεία. Να γίνεται τέτοια προδοσία και στο θέμα των πολιτικών, εδώ με τα ίμια αυτά που είχε γίνει το 96, τώρα επαναλαμβάνονται έτσι και έτσι, με το θέμα της Μακεδονίας. Η Ελλάδα έπρεπε να έχει βγει ήδη από την κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι μοναδική χώρα που έχει μπει από το 2009 σε παρακολούθηση και είναι ακόμα μέσα στα μνημόνια. Δηλαδή όλο το σκηνικό είναι τραγικό. Είναι τραγικό όλο το σκηνικό. Και αυτό γίνεται σκοπίμως προφανώς τώρα, Πάτερ Σάβα, έτσι. Φυσικά γίνεται σκοπίμως να θυμηθούμε λίγο, θα το ξέρει και ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Ζερβός, ασφαλώς, το τι είχε πει ο Κίσιγκερ για την Ελλάδα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς λοιπόν, το 1974. Ακριβώς. Είχε πει ότι θα εισβολεί στην Κύπρο. Ακριβώς. θα μπορέσουμε μέσω της, θα εξουδετερώσουμε τον πολιτισμό της, τη γλώσσα της και θα υποτάξουμε τους Έλληνες. Και δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ μέχρι να υπάρχει Ελλάδα και Ελληνισμός. Ακριβώς. Αυτό γίνεται, κύριε Λοΐζο, τώρα. Τα ξέρει ο κύριος Γιάννης, γι' αυτό το είπα. Και εσείς φυσικά θα τα γνωρίζετε, αλλά να τα θυμίσουμε και στους αγαπητούς ακροατές ότι γίνεται ένας πόλεμος εναντίον της Ελλάδας με λύσα, γιατί θέλουν οτιδήποτε ελληνικό και ορθόδοξο να το καταλύσουν. Και ειδικά την Ορθοδοξία, κύριε Λοΐζο. Ειδικά την Ορθοδοξία. Θέλουν να καταλύσουν την Ορθοδοξία, λέτε. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εμείς. Από αυτά όμως που βλέπουμε ως λαϊκοί, απλοί πιστοί ορθόδοξοι, με τον οικουμενισμό, καταλαβαίνουμε ότι την Ορθοδοξία την έχουν εχμαλωτήσει αυτή τη στιγμή. Έτσι, ακριβώς, ακριβώς. Γιατί η Ορθοδοξία έχει τη δική της παράδοση, τα δικά της δόγματα, έτσι δεν είναι? Μάλιστα τώρα θα γιορτάσουμε και την Κυριακή της Ορθοδοξίας αυτήν εδώ. Ακριβώς. Μιλήστε μας λίγο για την Κυριακή της Ορθοδοξίας και να σας κάνω μετά, να ξεδιπλώσω τη σκέψη μου, να σας κάνω το ερώτημα. Όπως έχουν εχμαλωτήσει λοιπόν την Ελλάδα μας οι ξένες δυνάμεις εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Θα μπορούσαμε φυσικά να... Αυτό είναι από τη βαβαροκρατία κρατάει αυτό το πράγμα. Έτσι έχουν εχμαλωτήσει και την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία μας, με την πανέρεση του οικουμενισμού. Την πρώτη Κυριακή των Νηστιών, με τη βοήθεια του Θεού να φτάσουμε όλοι με υγεία, θα γιορτάσουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Οι Άγιοι Πατέρες θεσπίσαν αυτή την Κυριακή να γιορτάζεται η Ορθοδοξία μας, διότι για να κρατήσουμε την Ορθοδοξία και να μπορούμε εμείς ανενόχλητοι αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε στις εκκλησίες και να προσκυνάμε τις Άγιες εικόνες και να μπορούμε να είμαστε και να ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι, χύθηκε αίμα εκατομμυρίων μαρτύρων και ομολογητών της πίστεώς μας. Και αυτούς γιορτάζουμε αυτή την Κυριακή. Γιορτάζουμε στην ουσία την Εκκλησία μας, την Ορθοδοξία, η οποία δίνει νόημα στους ανθρώπους, δίνει νόημα στη ζωή μας, νοηματοδοτεί τη ζωή μας και μας δίνει μια προοπτική αιωνιότητας. Πράγμα το οποίο μόνο μέσα στην Εκκλησία μπορεί να το βρει ο άνθρωπος και αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε επουδενή. Αυτό λοιπόν που προσπαθούν τώρα οι αντίχριστες δυνάμεις, είτε ονομάζονται Κίσιγκερ, είτε ονομάζονται παπισμός, είτε ονομάζονται μασονία, προσπαθούν να καταλύσουν το θεσμό της Εκκλησίας, να μας εντάξουν και εμάς
την ύμφη του Χριστού, την Ορθοδοξία μας, να την εντάξουν, να την κάνουν μία από τις πολλές παραφιάδες των Προτεσταντών, που στην ουσία οι Προτεστάντες δεν πιστεύουν πολύ ούτε στην Ανάσταση του Κυρίου, έτσι ώστε να χάσουμε τη χάρη από την Εκκλησία μας για να μην υπάρχει σωτηρία. Να την κάνουν μία αίρεση ουσιαστικά την Ορθοδοξία, να την εξισώσουν με τα υπόλοιπα δόγματα, ας πούμε. Ακριβώς. Αυτό. Ακριβώς. Εδώ τώρα εμείς την Κυριακή λοιπόν της Ορθοδοξίας γιορτάζουμε την νίκη των μαρτύρων, των ομολογητών επί των δυνάμεων που προσπαθούσαν να επιβάλλουν τις αιρέσεις στην Εκκλησία. Ακριβώς. Σωστά. Γι' αυτό και έχουμε και τα αναθέματα να διαβάζονται στους ναούς ή να διαβάζονταν στους ιερούς ναούς κάποτε. Το ανάθεμα και το αιωνία η μνήμη. Ακριβώς. Οι οποίοι υπερασπίστηκαν αυτά τα θρησκευτικά ιδεώδη. Εδώ τώρα, ίσως το ανάθεμα σε έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει να φαίνεται μια κακή λέξη, αλλά δεν είναι μια κατάρα όμως με την εκκλησιαστική του έννοια. Έτσι δεν είναι? Καθόλου. Ίσα έχει το αντίθετο. Πολλοί μπερδεύουν το ανάθεμα. Οι Άγιοι Πατέρες, καταρχήν να σας πω, ναι, ότι όταν γράφανε τα αναθέματα για τους αιρετικούς, έτριμε το χέρι τους. Γιατί γνωρίζανε ότι παραδίδανε αυτούς τους ανθρώπους στον διάβολο, αλλά όχι όμως με κακία. Το κάνανε για να προστατέψουν την Εκκλησία από την αίρεση, για να μην μολυνθεί το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας με την αίρεση και με αγάπη προς τον αιρετικό για να επιστρέψει πίσω. Εγώ στο Θεό γνωρίζω. Το παραδίδουνε τους ανθρώπους αυτούς στο Θεό, εκτός Εκκλησίας, αλλά στα χέρια του Θεού, να τους κάνει ο Θεός ό,τι θέλει. Εκτός Εκκλησίας όμως. Τώρα... Φυσικά το ίδιο πράγμα είναι στην ουσία, αλλά οτιδήποτε κάνανε οι Άγιοι Πατέρες το κάνανε με αγάπη. Φυσικά κάποιοι άνθρωποι παρεξηγούν το ανάθεμα και παρεξηγούν ότι τα διαβάζουμε σήμερα στην Εκκλησία όλα αυτά. Όλα αυτά τα κάνουμε για να, όπως είπα προηγουμένως, για να προστατέψουμε το τίμιο από τις αιρέσεις. Όπλο προστασίας καταλύκων λιμενωμένων την Ορθοδοξία. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι τόσο κακή η αίρεση, γέροντα Σάβα Λαβριώτη? Γιατί δεν μας σώζει. Τι εννοώ, πολλοί λένε, να το κάνω λίγο πιο απλό για τον απλό κόσμο να το καταλάβει, γιατί εσείς ίσως τα γνωρίζετε, αλλά ο απλός κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Λένε πολλές φορές ότι η αίρεση είναι αθεία. Το έχει πει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Γιατί είναι αθεία η αίρεση? Δεν πιστεύουν σε ένα Θεό? Πιστεύουν. Οι παπικοί, ας πούμε, λένε ότι μα έχουν και αυτοί το Χριστό. Οι Προτεστάντες έχουν και αυτοί το Χριστό. Ο Χριστός λοιπόν που πιστεύουν οι Προτεστάντες και που πιστεύουν οι παπικοί δεν είναι ένας Χριστός αληθινός. Είναι ένας Χριστός επίπλαστος, δεν είναι ο Χριστός που έχουμε εμείς. Οπότε δεν είναι Θεός. Είναι κάτι κτιστό, όχι άκτιστο, το οποίο δεν σώζει. Όταν λοιπόν είμαστε στην αίρεση, πιστεύουμε σε έναν Θεό ο οποίος είναι επίπλαστος, δεν σώζει, οπότε δεν μπορούμε να κατορθώσουμε τη σωτηρία μας. Γι' αυτό και οι πατέρες ήταν κάθετοι στην αίρεση, διότι όταν βρίσκεσαι στην αίρεση μέσα, δεν σώζεσαι. Είναι σωτηριολογικό το πρόβλημα. Τόσο απλά. Τώρα στις μέρες μας έχει αλλάξει όμως όλη αυτή εδώ η φιλοσοφία, η εκκλησιολογία, και με όπλο την φιλοσοφία και την αγαπολογία υπάρχει μία διάθεση συμφιλίωσης με τα υπόλοιπα δόγματα και μάλιστα στο κολυμπάρι της Κρήτης βαπτίστηκαν τα υπόλοιπα δόγματα ως εκκλησίες. Αυτό κατά πόσο μπορεί να συμβιβαστεί με την Ορθοδοξία? Γιατί αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, ανατρέπει 19 αιώνες πορείας της Εκκλησίας. Όλη την ιστορία της. Και όλη την ιστορία και όλη την εκκλησιολογία, εν πάση περιπτώσει. Όλη την υπόσταση της Ορθοδοξίας. Ναι, να το παραλληλήσουμε λίγο με τα πολιτικά. Δεν θέλω να μπαίνω στα πολιτικά, φυσικά αυτά είναι δικές σας δουλειές. Αλλά ξέρετε, όπως παλιά ήταν άντεκτοι οι Έλληνες στο θέμα της πατρίδος και δεν δεχότανε τίποτε, το ίδιο και οι Άγιοι Πατέρες στα θέματα της Εκκλησίας. Λοιπόν, συμβαίνει το εξής. Η Εκκλησία ποτέ δεν διαλεγότανε. Η Εκκλησία είχε την αλήθεια και έκανε πάντα ιεραποστολή. Διέδιδε την αλήθεια, και αυτό μας λέει και ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο, όπως θα ξέρετε, ότι μαθητεύσατε πάντα τα έθνη.
βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διαδίδουμε λοιπόν με αγάπη την αλήθεια, αυτή που έχει το Ευαγγέλιο, το φως του Ευαγγελίου. Δεν μπορούμε να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να πούμε να κάνουμε διάλογο. Πότε κάθισαν οι Απόστολοι να κάνουν διάλογο με τους αλόθρησκους? Πότε κάθισαν οι ομολογητές οι Άγιοι να κάνουν διάλογο με τους αλόθρησκους? Τους απλώς προέβαλαν την αλήθεια. Και όταν δεν δεχόταν αυτή την αλήθεια του Χριστού μας και των Αποστόλων και του Ευαγγελίου, τότε δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν. Σήμερα τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να ενώσουν αυτά που δεν μπορούν να ενωθούν, τα άμυκτα. Δεν μπορούμε να ενωθούμε, θέλουμε να ενωθούμε με τους παδικούς. Θέλουμε να υπάρχει ένωση. Θέλουμε να συμπορευτούμε με όλους, όχι μόνο με τους παδικούς και με τους Προτεστάντες και με τους Ιδουιστές, αλλά πώς, με ποιο τρόπο, να ενθούν σε εμάς την αλήθεια. Και μπορούμε, αν σε αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να γίνει ένας διάλογος, είναι να εκθέσουμε το δόγμα το δικό μας, το δόγμα το δικό τους και να δούμε πού υπάρχει διαφωνία. Μόνο τότε θα μπορούσε, όχι να βρούμε κάτι κοινό. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και εδώ είναι η προδοσία της πίστεώς μας. Δεν θα έπρεπε υποδενή οι πατέρες, οι πατριάρχες και οι επίσκοποι να κάνουν καμία υποχώρηση στα θέματα της πίστεως. Διότι με αυτόν τον τρόπο, όπως είπατε προηγουμένως, καταλύουμε όλη την εκκλησιαστική ιστορία. Εμείς αυτό το πράγμα δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Έχει πάρει απόφαση βέβαια το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, αν δεν κάνω λάθος, μαζί και με άλλα πατριαρχεία το 1991, και το θέτω ως παράδειγμα αυτό, και έχει αναγνωρίσει τους μονοφυσίτες ως ορθόδοξη εκκλησία, ας το πούμε. Ναι. Δηλαδή αυτό εδώ έχει γίνει ήδη στην πράξη και πριν από το κολυμπάρι. Απλά με το κολυμπάρι όλα αυτά εδώ νομοθετήθηκαν πλέον συνοδικά στην Εκκλησία. Έτσι, ακριβώς. Από ό,τι γνωρίζω. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όπως είπαμε και με το θέμα της Ελλάδος μας, που προσπαθούν τώρα να την ξεπουλήσουν, γιατί την είχαν πουλημένη, τώρα την ξεπουλάμε πλέον. Έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και με τα θέματα της Εκκλησίας. Το θέμα του οικουμενισμού δεν έχει ούτε 10 χρόνια ούτε 20 χρόνια. Ξεκινάει το 1902 με τις εγκυκλίους που πάρα πολύ γνωρίζουν και συνεχίζει και έρχεται και επισφραγίζεται σήμερα με την ψευδοσύνοδο του Κολυμβαρίου. Όλα αυτά φυσικά έπρεπε να υπάρχει μια πιο υγιής αντίδραση από την Εκκλησία και τους Επισκόπους και έπρεπε να είχαμε ανακόψει την πορεία αυτή της αιρέσεως, το καρκίνωμα δηλαδή που δημιουργήθηκε μέσα στην Εκκλησία, έπρεπε να το έχουμε ανακόψει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Αλλά δυστυχώς, όπως συμβαίνει και στα εθνικά μας θέματα, αφήνουμε λίγο-λίγο και κάνουμε μία παραβίαση, κάνουμε δεύτερη παραβίαση, μετά περνάμε σε κάποιες άλλες παραβιάσεις και έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα να γίνονται δεκάδες παραβιάσεις από τους Τούρκους σε καθημερινή βάση και δεν τρέχει τίποτε. Αυτό θα τονεχόταν οι Έλληνες παλιά. Να φτάνουν τα πλοία στο Σούνιο, φτάσαμε τώρα. Αν είναι δυνατόν, εγώ υπηρέτησα το 96, ήμουνα μέσα στο στρατό, στα Ίμια και δεν δεχόμαστε υποδενή καμία παραχώρηση και είδατε τι προδοσία έγινε τότε. Μετά από 21 χρόνια, 22 χρόνια γίνονται πολύ χειρότερα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στα θέματα της Εκκλησίας. Πριν από 20-30 χρόνια ούτε καν θα διανοείται ο Ορθόδοξος λαός να γίνει μια τέτοια σύνοδος και να τα δεχτούν. Σήμερα έγινε και δεν άνοιξε ρουθούνι κατά το διλεγόμενο. Πώς και φτάσαμε σε αυτό το σημείο? Χρησιμοποιούν τη μέθοδο του σαλαμιού. Λοιπόν, πάνε σιγά σιγά. Δηλαδή έχουν αποδομήσει και το εθνικό και το θρησκευτικό αίσθημα του λαού με την εκοσμίκευση, κύριε Λοΐζο. Κύριε Γιάννη, είναι μια πολύ αλεπή αίρεση η κοσμικοποίηση της Εκκλησίας μας. Αυτό πάθανε οι παπικοί. Τι πάθανε, δηλαδή φτιάξανε μια εγκόσμια θρησκεία από την αποκεκαλυμμένη αλήθεια της πίστεώς μας, την κάνανε θρησκεία, την κάνανε κάτι ανθρώπινο. Αυτό πάθαμε και εμείς σήμερα με την ορθόδοξη πίστη μας. Δηλαδή, πώς, εξηγήστε το λίγο. Θα σας πω, αυτό είναι το κλειδί για την κατανόηση του οικουμενισμού και το γιατί ο Έλληνας σήμερα δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και που θα έκανε άλλες εποχές. Ο Έλληνας, ο Ορθόδοξος Έλληνας, ανέκαθεν ήταν ένας πνευματικός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος του πνεύματος και των γραμμάτων, της τέχνης, αλλά κυρίως του πνεύματος. Αυτό λοιπόν, βλέποντάς το οι αντίστοιχες δυνάμεις,
προσπάθησαν να το αποδομήσουν. Εξού και αυτό που είπαμε για τον Κίσιγκερ προηγουμένως. Δηλαδή προσπάθησαν να τον τραβήξουν μακριά από την πνευματικότητα της πίστεως μας, έτσι ώστε να μην βιώνει πλέον όπως ένας πνευματικός άνθρωπος, δηλαδή να προσπαθεί για τη σωτηρία της ψυχής του, να κατορθώσει την αρετή, η οποία θέλει τόλμη η αρετή για να κατορθωθεί. Λοιπόν, προσπάθησαν να τον τραβήξουν από αυτό και να τον στρέψουν προς την ύλη, προς τον υλισμό. Να τον κοσμικοποιήσουν, να τον κάνουν εγκόσμιο δηλαδή. Mm-hmm. Να μην σκέφτεται τα επουράνια, όπως ένας ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να το κάνει, και φυσικά ζώντας στα επίγεια να μορφώνει τον κόσμο αυτό και να τον κάνει παράδεισο, αυτό που παλιά έκαναν οι Άγιοι Πατέρες, αλλά έστρεψαν όλο το είναι του ανθρώπου και την σκέψη του και την επιθυμία του προς τα γήινα. Με το να ρίξουν χρήμα, με το να το στρέψουν προς τις δονές, με το να φέρουν οπουδήποτε ξενόφερτο είχαν προς τα εδώ. Προς την Ελλάδα μας. Αυτό λέω, λοιπόν, άλλαξε τη σκέψη του Έλληνα και δι του Ορθοδόξου Χριστιανού. Έτσι ώστε να προσπαθεί να γίνει νεόπλουτος, να αποκτήσει χρήματα, το εύκολο χρήμα, έφυγε το μυαλό του από τα πνευματικά με σκοπό να φτάσουμε εδώ σήμερα. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην ουσία σήμερα ο Έλληνας νοιάζεται για την πάρτη του. Δεν νοιάζεται ούτε για τον συνανθρωπό του, ούτε για το τι γίνεται έξω από το σπίτι του. Έχουμε φυσικά. Άρα το πρόβλημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Γέροντα Σάβα, συγγνώμη, σας διακόπτω, βάλτε μια τελεία, είναι πλέον στη ρίζα. Δηλαδή, έχουμε έναν ελληνικό λαό, ο οποίος έχει πλήρως αποπροσανατολιστεί και εκτροχιαστεί. Ακριβώς. Από την πορεία του και από το στόχο που θα ήθελε ο Θεός να ακολουθεί. Πάει αλλού πια ο ελληνικός λαός. Και πλέον από εκεί μέσα, στο σύνολο, αυτά τα οποία γεννιόνται είναι κατά κάποιον τρόπο του επίπεδου αυτού της υποταγής, της υποδούλωσης, της σιωπής και της συγκατάθεσης. Γιατί αν σε όλα πια δεν αντιδράς και τα καταπίνεις όλα, γίνεσαι και συμμέτοχος, γίνεσαι και συνένοχος. Ακριβώς, ακριβώς. Αν σκεφτούμε λίγο την ένδοξη ιστορία του έθνους μας, από τον Λεωνίδα με τους 300 Σπαρτιάτες και τους 700 Θεσποιείς, την θυσία που έκανα, χωρίς φυσικά να έχουν αντίκρισμα στην άλλη ζωή που εμείς οι χριστιανοί έχουμε, και βλέπεις τον ηρωισμό, ότι πεθαίναν για τα ιδανικά τους. Το ίδιο έγινε και το 40 με τους Έλληνες, για την πίστη, την Αγία και την πατρίδα μας. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Έτσι και έτσι, φυσικά δεν υπάρχει. Έτσι και έτσι έγινε από τους Άγιους Μάρτυρες για την πίστη του Χριστού μας, που έδωσαν το αίμα τους με χαρά. Γιατί είχαν το ιδανικό της αιωνιότητος. Είχαν μια προοπτική που λέμε εμείς, προοπτική αιωνιότητας. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Και εδώ είναι το πρόβλημα, ότι δεν σκεφτόμαστε, όχι χριστιανικά, δεν σκεφτόμαστε καν ανθρώπινα. Πάτε. Δόξα τω Θεώ, θα κάνω μια παρένθεση εδώ, ναι. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Υπάρχουν, ο Έλληνας μέσα του το έχει αυτό το πράγμα. Το έχει και την ανδεία, την έχει ένδυτη με το βάπτισμά του. Πάτε, συγγνώμη. Αυτός πρέπει να ξυπνήσει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Για μένα και για τον περισσότερο κόσμο, το ψάρι βρωμά από το κεφάλι. Και το κεφάλι είσαστε δυστυχώς εσείς οι άνθρωποι του πνεύματος. Δηλαδή, εάν οι ιερείς, οι ιερασοφόροι, οι πατριάρχες, οι μητροπολίτες, οι παπάδες επέλεξαν το μισθό αντί για τον Χριστό, τη στιγμή που υπάρχει μια ευρύτερη, τη στιγμή συγκεκριμένα που υπάρχει μια ψευδοσύνοδος και που θα έπρεπε να αντιδράσουν οι άνθρωποι, και αντί να αντιδρούν, προτιμάνε να κάθονται στη δική τους τη βολή, στη δική τους καρέκλα, στην δική τους ηρεμία, στη δική τους, εν πάση περιπτώσει, βόλεψη, τη στιγμή που άλλοι υποφέρουν, νομίζω πια ότι έχει βρωμίσει πια το κεφάλι, το ψάρι από το κεφάλι. Και τι πρέπει να γίνει τώρα σε αυτή την περίπτωση? Πώς να κατηχηθούν τόσοι άνθρωποι, δηλαδή να μάθουν την αλήθεια? Αλλά και ακόμα και αν τη μάθουν, πιστεύετε ότι θα προχωρήσουν και θα κάνουν πράξη αυτό που θα τους σώσει την ψυχή τους? Συμφωνώ απολύτως ότι εμείς οι ρασοφόροι είμαστε αιτία και βλασφημείτε το όνομα του Χριστού αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν θα βγάλω απ' έξω κανέναν μας. Έπρεπε να, ο αγώνας μας, εμείς διωκόμαστε για τα ιδανικά αυτά της πίστεώς μας, και μας έχουν διώξει από το όρος, μας έχουν επισυνάψει κατηγορίες ότι σχίζουμε την Εκκλησία. Εσείς προσωπικά? Και εμένα προσωπικά, κύριε Λοΐζο, αλλά και τους άλλους πατέρες που έχουν διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου. Λοιπόν, δυστυχώς, όπως είπατε, το ψάρι βρωμάει
από το κεφάλι και στα θέματα της πολιτικής και στα θέματα της πίστεώς μας. Δυστυχώς. Και τι ούτε οι άρχοντες, τι ούτε και λαός. Αυτό να μην το ξεχνάμε, έτσι. Εσάς λοιπόν σας έδιωξαν από το όρος και πλέον βρίσκεστε εκτός Αγίου Όρους, ως μοναχός μέσα στον κόσμο. Μοναχός μέσα στον κόσμο, πολύ σκληρό, έτσι, δηλαδή πιστεύω. Δεν το περιμέναμε αυτό να γίνει, κύριε Λέζο, γιατί περιμέναμε το Άγιον Όρος ναι. να πρωτοστατήσει σε αυτήν την πανέρεση του οικουμενισμού, αλλά όχι μόνο πρωτοστάτησε, αλλά δέχεται τη σύνοδο της Κρήτης κανονικά. Όλοι φοβούνται μην χάσουν τα κελάκια τους, μην χάσουν τις θέσεις τους. Οι πρωτεπιστάτες, οι ηγούμενοι, τα είχαμε συζητήσει. Ήμουνα μέσα στην γεροντεία της Λαύρας και πολλές φορές κάναμε κουβέντες μέσα στην γεροντεία και τους έλεγα, μα καλά, δεν θα πρέπει να υπερασπιστούμε την πίστη μας. Και η απάντησή τους είναι, άστα αυτά, δεν είναι για μας. Δηλαδή για ποιον είναι. Άμα δεν τα υπερασπιστούμε εμείς, ποιος θα βγει να τα υπερασπιστεί. Και μάλιστα τους έλεγα το εξής, ότι είναι σαν να είμαστε στρατιώτες, εκπαιδευόμαστε για την ώρα του πολέμου και όταν έρθει ο πόλεμος λέμε εμείς τώρα δεν μπορούμε, φεύγουμε. Μα τώρα θα φύγουμε. Τώρα είναι η στιγμή να δείξουμε αγαπάμε τον Χριστό ή αγαπάμε τον Χριστό. Πάντως τα παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας τα οποία τιμάμε κάθε Κυριακή δεν είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Δηλαδή, Άγιοι Μεγάλοι άφηναν και τις ενορίες τους και τα κελιά τους και τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους και φεύγαν στην έρημο προκειμένου να υπερασπιστούν την πίστη τους. Και δεν φοβόντουσαν τους Μητροπολίτες, τους εκάστοτε αιρετικούς οι οποίοι ήθελαν να επιβάλλουν μία αίρεση. Είναι ότι χάσαμε τον προσανατολισμό μας. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι αυτοί εδώ έχουν μία σκέψη και λένε «Α, άμα μας διώξει ο Μητροπολίτης θα φύγουμε από την Εκκλησία». Δηλαδή ξεχνάνε, γιατί δεν γνωρίζουν ότι πολλοί Άγιοι κοιμήθηκαν καθυρεμένοι και διωγμένοι. Οι περισσότεροι κύριε, θέλετε να πούμε τον Άγιο Θεόδωρο Στοδίτη, τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Αθανάσιο Αλεξανδρίας, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο, όλοι αυτοί, ο Άγιος Χρυσόστομος. Δηλαδή, πέστε μου Αγίους που κοιμήθηκαν εν ειρήνη. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω ούτε και στα συναξάρια τους όμως που βγάζουν τώρα, δεν λένε τη ζωή τους, ποιοι τους καθαίρεσαν, ποιοι Μητροπολίτες, γιατί τους κυνήγησαν, τι. Τα θάβουν όλα αυτά, νομίζω, έτσι, με κάποιο τρόπο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πώς, αλλά δηλαδή για να τα βρεις αυτά τα πράγματα πρέπει να ψάξεις πολύ. Θέλουν να περάσουν μια νέα εκκλησιολογία, θέλουν να κάνουν τον ελληνικό λαό και τον Ορθόδοξο Χριστιανό ένα κουτορνίθι που θα δέχεται οτιδήποτε του λέει επίσκοπος. Μα είμαστε σκεπτόμενοι άνθρωποι, έχουμε τους Αγίους μας, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε την Ορθόδοξη πίστη η οποία κρατήθηκε με αγώνες και με αίματα. Η Ελλάδα πώς κρατήθηκε για να έχουμε την ελευθερία μας σήμερα? Με αίμα. Η Ορθόδοξη πίστη πώς κρατήθηκε? Με αίμα. Δεν κατορθώνεται κάτι αν δεν δώσουμε αίμα, ειδικά για αυτά τα ιδανικά. Αυτό σήμερα όμως δεν υπάρχει. Υπάρχει το ίντερνετ, υπάρχουν οι τουρκικές σειρές, πώς τις λένε αυτές τις... Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων, και ο άνθρωπος έχει αποβλακωθεί και δεν κάνει αγώνα ούτε για την πίστη του, ούτε για την πατρίδα του, ούτε για τα ιδανικά του. Έχει ξεφύγει από το ανθρώπινο επίπεδο πλέον ο άνθρωπος, κύριε Λοΐζο. Εσάς τώρα, παράδειγμα, μπορεί κάποιος να σας ακούσει και να πει, τι λέει τώρα ο άνθρωπος εκεί πέρα, έκοψε λέει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου, αυτό είναι σχίσμα. Εδώ... Τι σημαίνει διακοπή μνημοσύνου και ποιος σας δίνει σας το δικαίωμα να το κάνετε και τι αποσκοπείτε σε αυτό που κάνετε? Έχουμε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, θα το πω έτσι λίγο απλοϊκά όχι απλά, για να το καταλάβει και ο απλός λαός που δεν γνωρίζει πολλές φορές. Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα σε ένα εργοστάσιο, οι εργαζόμενοι κάνουν απεργία. Διακόπτουν την δουλειά τους και δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους για κάποιους λόγους επειδή θέλουν να κερδίσουν κάποια πράγματα ή κάτι συμβαίνει. Το ίδιο έχουμε κάνει και εμείς αυτή τη στιγμή. Είμαστε στην εκκλησία και δεν έχουμε βγει εκτός εκκλησίας. Έχουμε διακόψει την κοινωνία με αυτούς που εμπέζουν το Χριστό. Και αυτό μας το κατοχυρώνουν φυσικά οι Αγίοι Κανόνες. Δεν κάνουμε τίποτα από μόνοι μας, αλλά και όλη η πράξη της Εκκλησίας. Ο Άγιος Μάξιμος, ο Άγιος Θεόδωρος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, όλοι οι Άγιοι είχαν κάνει αυτό το πράγμα που κάναμε κι εμείς τώρα. Διότι όταν κηρύσσεται αίρεση μες στην Εκκλησία και οι ίδιοι οι επίσκοποι γίνονται λύκοι, όπως είπε ο κύριος Γιάννης προηγουμένως, οι ίδιοι οι επίσκοποι γίνονται λύκοι, τότε εμείς που είμαστε πίμνιο και είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όλοι μας,
όχι μόνο οι μοναχοί και οι ιερείς, έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε τα της πίστεώς μας ακέραια, αλόβητα και ακενοτόμητα, με αλφαγιό το ακενοτόμητα. Όλοι μας, είτε είμαστε απλοί μοναχοί, είτε είμαστε απλοί λαϊκοί. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς τώρα. Και αυτό είναι που θα προστατέψει την Εκκλησία μας από το να δεχθούμε αλότρια δόγματα μέσα. Αυτό κάνουν ανέκαθεν οι Άγιοι. Τώρα να σου πω και κάτι, δηλαδή, εάν θα ακούγεται και το όνομα κάποιου, ας το πούμε, Μητροπολίτη, σε μια ενορία μέσα, στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, κανονικά δεν θα έπρεπε και να τον ενδιαφέρει. Ή ίσως και να μην, χρειαζόταν να υπάρχει αυτό στην Εκκλησία μέσα, στη Θεία Λειτουργία. Όμως τελικά υπάρχει, έτσι, και δεν το έβαλε κάποιος τυχαίος, από το Μέγα Βασίλειο αυτό ξεκινάει. Σωστά? Έτσι, ναι, ναι, ναι. Και γιατί το έβαλε ο Μέγας Βασίλειος να ακούγεται το όνομα δηλαδή του Επισκόπου του Ορθοτομούντος, το Λόγο της Αληθείας? Είναι σημαντικό να μνημονεύεται ο Επισκοπός, διότι με αυτό δηλώνουν δύο πράγματα. Το που ανήκουμε, ότι είμαστε Ορθόδοξοι που ανήκουμε σε αυτήν την ενορία, είμαστε εκεί, και ότι το δεύτερο και το πιο σημαντικό είναι ότι η πίστη του Επισκόπου μας είναι Ορθόδοξη, διότι ορθοτομεί το Λόγο της Αληθείας, και είναι η πίστη δικιά μας. Η πίστη δικιά μου συμπίπτει με την πίστη του Επισκόπου. Κατάλαβα. Γι' αυτό λοιπόν ένας Άγιος, ο Άγιος Γερμανός, έλεγε τότε όταν είχαν κάνει κατάληψη στην Κύπρο οι Λατινόφρονες και έβγαλαν τους Ορθόδοξους Μητροπολίτες και έβαλαν παπικούς Μητροπολίτες, Λατίνους Μητροπολίτες, έλεγε ο Άγιος Γερμανός από την Κωνσταντινούπολη, να μην πηγαίνετε καθόλου εκεί πέρα που μνημονεύονται τα ονόματα των Λατίνων Μητροπολιτών. Καλύτερα να κάθεστε σπίτι σας και να προσεύχεστε μόνοι σας. Ακριβώς. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ, να πούμε ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς μια προσευχή, είναι Θεία Λατρεία, είμαστε στη Λατρεία πλέον. Λοιπόν, στη Λατρεία δεν μπορούμε να πούμε ψέματα μπροστά στο Θεό. Όταν στεκόμαστε μπροστά στο Θεό δεν σηκώνει να πούμε ψέματα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Βαρθολομαίος ορθοτομεί το Λόγο της Αληθείας τη στιγμή που πήγε και ευλογούσε. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο φυσικά, τη στιγμή που λέει για το Κοράνιο ότι είναι Άγιο, ότι η παπική είναι... Τέλος πάντων, τώρα μην το προσωποποιήσουμε στον Βαρθολομαίο, γιατί όλοι πλέον έχουν αρχίσει και μπαίνουν οι αρχιεπίσκοποι και μπήκανε σε αυτήν εδώ την πίστη, ότι πιστεύουν ότι πλέον η Ορθοδοξία δεν είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αλλά υπάρχουν, η Εκκλησία έχει γίνει κομματάκια και πρέπει να τα ενώσουμε όλα, και αυτά που μας ενώνουν θα κρατήσουμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι, και αυτό νομίζω ότι είναι βλαβερό για την Ορθοδοξία μας. Αυτό είναι η έσχατη προδοσία, κύριε Λοΐζο. Δεν έπρεπε, στα θέματα της πίστεως δεν κάνουμε ποτέ πίσω. Και θέλετε και κάτι άλλο. Όποτε είχαμε προδοσία στην πίστη μας, τα εθνικά μας θέματα ήταν χάλια. Πάντα υπήρχε πρόβλημα στο εθνικό θέμα όταν είχαμε προδοσία στην πίστη. Και έτσι έπεσε και η Κωνσταντινούπολη. Και έτσι είχαμε όλα αυτά τα θέματα πάντοτε. Αυτό να το ξέρετε. Οπότε υπήρχε αίρεση μες στην Εκκλησία και δεν υπήρχε αντίδραση, τότε είχαμε υποδούλωση του ελληνικού έθνους. Έφευγε δηλαδή η θεία σκέπη από το έθνος. Ακριβώς. Ο Θεός εγκατέλειπε και έλεγε: πήρατε το δρόμο σας μακριά από την αλήθεια, μπήκατε στο ψέμα, πορευθείτε μέχρι να επιστρέψετε. Αυτό βλέπουμε από την ιστορία. Αυτό βλέπουμε. Πότε έπεσε η Κωνσταντινούπολη, όταν έγινε το συλλήτρωγο με τους παπικούς. Και πότε είδε ο Μωάμεθ να χάνεται η σκέπη, αυτή η φωτεινή σκέπη που υπήρχε πάνω από την Κωνσταντινούπολη, όταν είχε γίνει το συλλήτρωγο. Και μάλιστα έχουμε μαρτυρίες που λένε ότι ρωτούσε τους συμβολάτορες του Μωάμεθ και λέει: γιατί λέει υπάρχει αυτή, λέει, η λάμψη πάνω από την Κωνσταντινούπολη, είναι η προστασία της Παναγίας. Και όταν χάθηκε του λένε: τώρα να επιτεθείς. Γιατί χάθηκε? Γιατί είχε γίνει η μειοδοσία στο θέμα της πίστεως. Γι' αυτό το λόγο. Είχαν υποκύψει στους Λατίνους που περίμεναν βοήθεια. Ακριβώς. Βέβαια μετανόησε στο τέλος, μετά ο Ιουστινιανός, είχα διαβάσει κάπου. Ο Παλαιολόγος Κωνσταντίνος. Ναι, μπράβο, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μετανόησε και πριν δώσει την τελική φάση εξομολογήθηκε, κοινώνησε και πήγε και έδωσε την τελική μάχη, αλλά ήταν αργά όμως τότε. Ναι, το θέμα είναι αυτό, ότι όταν υπάρχει προδοσία στην πίστη μας έχουμε επακόλουθα. Και όλα αυτά τα επακόλουθα είναι τώρα. Γιατί φυσικά το να γίνει μια προδοσία στην πίστη σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει και σαν άνθρωποι. Δεν ενδιαφερόμαστε πια για το κυρίως θέμα που είναι η ψυχή μας. Τι ψυχή θα παραδώσουμε? Θα κρατήσουμε την πίστη? Ο Κύριος εν πρώτης μας ζητάει την πίστη. Γι' αυτό και σε αυτή τη μεγάλη νηστεία, την ευλογημένη περίοδο αυτή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που μας οδηγεί στην Ανάσταση,
που πρέπει να περάσουμε από τη Σταύρωση για να πάμε στην Ανάσταση, την πρώτη Κυριακή γιορτάζουμε την Κυριακή της Ορθοδοξίας μας για να τιμήσουμε τους αγώνες που έδωσαν οι Άγιοι, για να κρατήσουμε εμείς σήμερα αναξίως την πίστη την Ορθόδοξη. Γιάννη Ζερβέ μου, σε ακούω, σε βλέπω, παρακολουθείς με, χωρίς να μιλάς αρκετή ώρα, εν σιωπή, το Γέροντα Σάββατο Λαυριώτη. Εγώ, φίλε, θέλω να σε ρωτήσω πώς φτάσαμε μέχρι εδώ, δηλαδή να έχει αλλάξει τόσο πολύ πλέον ο κόσμος και η κατήχηση στον κόσμο, που να μπορούν αυτά τα εκτρώματα να περνάνε αδιαμαρτύρητα και αδιάφορα από την κοινωνία. Είναι διαχρονικό παιδείας, μεθοδευμένης παιδείας. Πολεμήθηκε ό,τι ορθόδοξο, πολεμήθηκε ό,τι χριστιανικό και πολεμάται. Και προσπαθήσαμε το θρησκευτικό μας πιστεύω να το περιορίσουμε στα πλαίσια της λογικής. Αυτά είναι πράγματα αδιανόητα. Λογική και θρησκευτικό πιστεύω δεν μπορούν να συμβαδίσουν ποτέ. Δεν μπορεί να μπει σε λογικά δεδομένα η Ορθοδοξία και η πίστη στον Θεό. Είναι αδιανόητο. Σε ορθολογισμό βασικά. Γιατί η λογική. Όταν λέω λογική, είναι καλό πράγμα. Στον ορθολογισμό των Προτεσταντών και των υπολείπων. Γιατί προ τα εκεί πάει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το θρησκευτικό εγώ είναι κάτι άνω σκόμματα καρδία. Να ανεβούμε σε άλλο επίπεδο. Να πλησιάσουμε τον Θεό όπως μας τον είπε, γιατί λέει. Γίνεται μια Άγια ό,τι Άγιος ημί και να αποκτήσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας, που μας επίσησε ο Θεός και το αποκτήσαμε ξανά με την βάπτιση, να μπορέσουμε να το ανακαλύψουμε, να ανακαλύψουμε την αγάπη του Θεού που υπάρχει μέσα μας. Και όταν ο Θεός είναι αγάπη, η αγάπη μπορεί να νικήσει τα πάντα, και να προσπαθήσουμε με αγάπη όχι, να επαναφέρουμε το οριάλο των πρόβατων, όπως έκαμε ο Χριστός. Όλα αυτά από όλα τα πρόβατα να μην είναι προσπάθεια να πάμε να συμβαδίσουμε και να πάμε να προσκύσουμε και εμείς το ίδιο λιβάδι, αλλά να τα φέρουμε στην πείμνη και στη στάνη του Χριστού, να τους αναφέρουμε πίσω στην Ορθοδοξία. Αυτός θα πρέπει να είναι ο διαχρονικός αγώνας της Ορθοδοξίας, και συμφωνώ απόλυτα, όχι ο συμβιβασμός. Να πω εγώ, αν μπορώ. Ναι, Ηλία. Ναι, φίλε. Εγώ άκουγα με μεγάλη προσοχή τον Πάτερ Σάββα και κατά κάποιο τρόπο έμαθα και πράγματα, Γέροντα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς που είμαστε υποτίθεται οι πιο μοντέρνοι στο θέμα της θρησκείας. Αυτό που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι ότι αλλιώς τη βλέπετε την Εκκλησία μερικοί που είστε στον κλήρο σε σχέση με τους υπόλοιπους. Η Εκκλησία του καθενός εξ ημών είναι άλλο πράγμα από την Εκκλησία και την πίστη την οποία ένα μεγάλο μέρος του κλήρου έχει δώσει εικόνα στην κοινωνία. Και τι θέλω να πω. Ο κάθε άνθρωπος ξέρει μέσα του βαθιά, αυτή είναι η δική μου άποψη, πολύ βαθιά μέσα του, το τι συμβαίνει σήμερα. Αλλά αυτό που χρειάζεται είναι μέσα στα σπίτια μας. Δεν χρειάζεται τόσα πολλά λιβανιστήρια, αλλά χρειάζεται η Βίβλος. Χρειάζεται η Καινή Διαθήκη. Χρειάζεται η Παλαιά Διαθήκη. Ηλία μου. Συγγνώμη λίγο αν έχεις την καλοσύνη. Μάλιστα. Χρειάζεται να μορφωθεί στο Λόγο του Θεού το παιδί των 5, 7, 8, 10 ετών. Πω, που πιάνεις τώρα, χτυπάς τη φλέβα. Χρειάζεται αυτό που καταργήθηκε. Πολύ ωραία. Και λέγεται κατηχητικό μέσα στο σπίτι. Πολύ σημαντικό. Και όταν η μάνα και ο πατέρας μπροστά στα παιδιά βλασφημούν τα θεία επειδή δεν φτάνουν τα λεφτά να πληρωθούν οι λογαριασμοί, τότε όσες φορές και να στείλεις στην εκκλησία το παιδί ή στη θεία, η ζημιά γίνεται. Η ζημιά γίνεται. Έτσι όμως τώρα πρωτού, για να μην το χάσουμε το θέμα. Γέροντα, ο Ηλίας ο Καραβόλιας ξεκίνησε από τον όρο εκκλησία. Πραγματικά δηλαδή είναι φοβερό ότι έπιασε τον όρο εκκλησία. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που έχουμε είναι εκκλησιολογικό, δηλαδή η αίρεση είναι εκκλησιολογική. Στις πρώτες αιρέσεις που αντιμετωπίστηκαν από τις συνόδους, τις Αγίες Οικουμενικές Συνόδους, το πρόβλημα ήταν στο τριαδολογικό δόγμα της θεότητος. Ναι, ναι. Σήμερα είναι εκκλησιαστική. Σήμερα η αίρεση είναι εκκλησιαστική και εδώ πέρα τώρα λείπουν οι πατέρες
να βάλουν την Εκκλησία, να θωρακίσουν την Εκκλησία και να πούνε τι είναι επιτέλους η Εκκλησία και πότε είσαι στην Εκκλησία, πότε είσαι εκτός Εκκλησίας, πότε υπηρετείς την Εκκλησία, πότε προδίδεις την Εκκλησία, πότε ο Θεός σε θεωρεί μέσα στην Εκκλησία και σε ακούει όταν προσεύχεσαι μέσα στην Εκκλησία και πότε ο Θεός αποστρέφει το πρόσωπό του από σένα, που ας είσαι και μέσα στην Εκκλησία, αν έχεις προδώσει την πίστη σου, όσο και να το λιβανίζεις, δεν θα σε ακούσει. Πάτερ, μια ερώτηση θέλω να κάνω. Αυτό τώρα, Πάτερ, πρέπει... Πάτερ, εκεί... μια ερώτηση, επειδή σας άκουγα τόση ώρα, στα γρήγορα. Ναι. Υπάρχουν εκατομμύρια πιστοί που δεν έχουν διδαχθεί από στο δικό μας το δόγμα, το χριστιανικό ορθόδοξο, ότι όταν είσαι εσύ και ο Θεός π.χ. σε ένα μοναστήρι, είναι εκκλησία. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε, γιατί έχουμε λίγα λεπτά είναι μόνο. Πλήθος. Αυτό που είπε ο κύριος Γιάννης προηγουμένως είναι το γενικό, το εκκλησιολογικό, ότι πρέπει να τους επισυνάξουμε πάλι στη δικιά μας πίνη την αληθινή. Και αυτό που είπατε εσείς, κύριε Ηλία, είναι το σε προσωπικό επίπεδο. Ότι... Το προσωπικό. Ακριβώς. Αυτά τα δύο χρειάζονται. Είναι δυνατόν να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και να μην γνωρίζουμε το Ευαγγέλιο, να μην έχουμε διαβάσει το Ευαγγέλιο? Είναι δυνατόν? Πώς θα μας ελευθερώσει η λέξη του Χριστού? Πώς θα μπορέσουμε να επισυνάξουμε τους ανθρώπους στην Εκκλησία μας? Και όπως είπε ο κύριος Λοΐζος, είναι εκκλησιολογικό το θέμα, διότι δυστυχώς ακόμα και οι σημερινοί θεολόγοι, δεν θα μιλήσω για τους επισκόπους και για τους ιερείς, δεν ξέρουν καθόλου από εκκλησιολογία. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι έχει γίνει τεράστια... Δεν το διδάσκονται, Πάτερ, δεν το διδάσκονται. Ή το διδάσκονται διαστρεβλωμένο. Είχε αλλάξει ύλη πολύ στις θεολογικές σχολές. Προσέξτε, και το κολυμπάρι αυτό το μεγάλο πρόβλημα έχει, ότι δηλαδή εκκλησιολογικά ήταν εκτός πραγματικότητας. Ήταν μπορεί... τη δεύτερη Βατικάνια Σύνοδο, αγαπητέ Λοΐζο. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν μπορεί μια αίρεση καταδικασμένες αιρέσεις γενικώς, και γενικώς, εν πάση περιπτώσει, αν και όχι καταδικασμένες, γενικώς, διαφορετικά δόγματα να τα βαφτίζεις εκκλησίες και να αναζητάς σε αυτές τις εκκλησίες θεία χάρη, αποστολική διαδοχή, μυστήρια κτλ. Γιατί με την ίδια λογική. Και οι Μωαμεθανοί αύριο θα μπορέσουν να ονομαστούν με την ίδια εκκλησιολογία εκκλησία, αλλά μέχρι και ο διάβολος θα μπορέσει να έχει δική του εκκλησία και να ορίσουν και την εκκλησία του Σατανά και να λένε ότι οι εκκλησίες είναι όλα. Και ποια είναι η αγάπη μας, να τους στείλουμε προς το διάβολο, προς το ψεύδος? Η πραγματική αγάπη περιέχει την αλήθεια. Την αλήθεια στον άλλο, να τους πεις, παιδιά, δεν είσαστε καλά εκεί πέρα. Δεν σας το λέμε επειδή θέλουμε να πούμε ότι εμείς είμαστε. Όμως, Γιάννη Ζερβέ, οι πατέρες Εκκλησίας και αυτοί που έφτιαξαν το πιστεύω, το φρόντισαν και αυτό. Και τι είπανε, εις μίαν, σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, πιστεύω. Όχι. Άρα σε 10, χρέος ούτε σε 100. Είναι χρέος της Ορθοδοξίας να επαναφέρει όλους αυτούς εις μίαν Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία. Χρέος. Και προς τα εκεί πρέπει να είναι ο αγώνας. Μπορώ. Για της πειθού και της αγάπης. Τα επιχειρήματα της Ορθοδοξίας είναι θεόπεμπτα, είναι αναμφισβήτητα. Έχει όπλα η Ορθοδοξία. Αυτά τα όπλα που πρέπει να χρησιμοποιήσει, τα όπλα του φωτός. Μπορώ. Για να πολεμήσει, ναι, Ηλία μου, όλο αυτόν τον σκοταδισμό. Γρήγορα, εγώ θέλω να πω κάτι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να εμφυτεύονται στα νέα τα παιδιά οι αρχές και οι αξίες όπως είναι της χριστιανοσύνης μας. Είναι όμως πρακτικό και χρήσιμο όταν παίρνει η μάνα και ο πατέρας το παιδάκι ή ο παππούς στην εκκλησία και το παιδάκι αυτό είναι 7-8 ετών, δύο κουβέντες από αυτά που ψάλλει ο ιερέας να τις εξηγούν στο παιδί. Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο όταν το διαβάζει ο παπάς, εγώ θυμάμαι το συγχωρεμένο τον παππού μου, να λέει μην μιλάς, γιατί το ρωτούσα, τι λέει... Παπάς ήταν ο παππούς σου? Ορίστε. Ήτανε παπάς? Όχι, αλλά ήτανε επίτροπος και... Μάλιστα. Πηγαίναμε στην εκκλησία και να λέει, μην ρωτάς, παππού, τι λέει ο παπάς, τι λέει? Ακριβώς. Τι είναι αυτό που λέει? Ναι, και δεν καταλάβαμε τίποτα. Λοιπόν, είναι χρέος του γονιού, του παππού και μετά του ιερέα και των ψαλτάδων, εδώ, τώρα... στα μικρά τα παιδιά να εξηγούν τον Λόγο του Θεού. Τώρα... Γιατί αν δεν το μάθεις μικρός, ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να το μάθεις μεγάλο. Τώρα βέβαια, Ηλία μου, απευθυνόμαστε και λέμε αυτά τα πράγματα και έχεις απόλυτο δίκιο, ότι στιγμή που στα σχολεία, πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, τώρα διδάσκουν, όχι πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη δημοτικού και από εκεί και πέρα, διδάσκουν μια άλλη θρησκεία στα σχολεία. Διδάσκουν μια θρησκεία που λέει ότι όλοι σώζονται
ίσως από τις διάφορες θρησκείες. Και έτσι είναι ο ένας, έτσι είναι ο άλλος, έτσι είναι ο παράλλος. Όσα δηλαδή, σχολεία και άλλαξε... να πάει ένα παιδί, το σχολείο του σπιτιού και ο δάσκαλος που λέγεται μάνα και πατέρας δεν υπάρχει. Εντάξει, θα πρέπει πια οι γονείς να βρουν χρόνο και να ασχολούνται την ημέρα με το παιδί και να το κατηγορούν οι γονείς. Το γονιό είναι δύσκολο. Αλλά για να το κάνουν αυτό θα πρέπει πρώτα να κατηγηθούν ήδη. Και αν τώρα οι γονείς δεν έχουν διαβάσει την Καινή Διαθήκη, θα μπορέσουν για παράδειγμα να κατηγήσουν ένα παιδί. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η κατάσταση δυστυχώς είναι ανεπιστρεπτή, τουλάχιστον με τους ρυθμούς στους οποίους πηγαίνουμε τώρα, εκτός και γίνει κάποιο θαύμα και τους φωτίσει όλους ξαφνικά ο Θεός και εμφανιστεί ίσως μπροστά τους και τους πει παιδιά από εδώ γυρίστε, όχι από εκεί. Μακάρι να το κάνει. Αλλά ο Θεός, δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιό του, νομίζω ότι είναι άλλο. Ο Θεός, συγγνώμη, ο Θεός πάντα δίνει τη φώτισή του σε όλους μας. Μακάρι. Καθένας πως την παίρνει το θέμα, βέβαια. Δεν φέρει το θάνατο του αμαρτωλού, έως το επιστρέψε και ζει αυτόν. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι πηγαίνουμε σε έναν δρόμο όπου λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θα σωθούν. Και το λέει κιόλας. Πολλοί καλεσμένοι, ολίγοι εκλεκτοί. Και πλέον έρχεται για μένα, κατά τη γνώμη μου, ο καιρός των αναχωρητών αυτών που θα αναχωρήσουν από τον κόσμο. Αυτά είναι προφητευμένα, κύριε Λοΐζο, και θα γίνουν γιατί δεν μπορούμε να τα ανατρέψουμε. Είναι οι προφητείες που έχουν γίνει. Το θέμα είναι ότι εμείς ποιον θα ακολουθήσουμε. Θα ακολουθήσουμε τον Χριστό ή θα ακολουθήσουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το θέμα. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα μοιάζονται για τη βολή τους. Δεν ενδιαφέρονται για την άλλη ζωή. Δεν έχουν μια, όπως είπαμε προηγουμένως, μια προοπτική αιωνιότητος για τη ζωή τους. Δεν επενδύουν στα ουράνια. Επενδύουν στα γήινα που δεν θα πάρουμε τίποτε. Τα σάβανα δεν έχουν τσέπες. Και ας κλείσουμε έτσι το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Γέροντα Σάβα Λαυριώτη, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή σας ευχόμαστε. Καλή δύναμη στον αγώνα σας, σας πλαγιοκοπούν, σας δυσφημούν πολύ, σας πολεμάνε. Αντέχει, δεν έχει πρόβλημα. Κουράγιο σας ευχόμαστε. Ο μέτωπό του είναι μεγάλο, αντέχει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τον κύριο Γιάννη και τον κύριο Ηλία και εσένα κύριε Λοΐζο. Να σας δίνω Θεός δύναμη, να συνεχίζετε υγεία. Έτσι να ενημερώνετε τον λαό, γιατί χρειάζονται τέτοιες φωνές που δεν υπάρχουν σήμερα δυστυχώς στην τηλεόραση. Εμείς σας ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας, όπως και οι Άγιοι τις Πατέρες που είμαστε αυτόν τον αγώνα, να συνεχίζετε, έχετε τις ευχές μας, καθώς και το εκλεκτό σας ακροατήριο. Άντε, να προσεύχεστε για μας, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Εύξεστε υπερημών. Εύξεστε υπερημών.